Η δράση 2 Ελβετών εβραϊκής καταγωγής στην Ανατολική Μακεδονία, δηλαδή σε Καβάλα και Δράμα στις αρχές του 20ου αιώνα, και η ιστορία των Εβραίων καβαλιωτών που εκτοπίστηκαν σε κρεματόριο των Ναζί στην Πολωνία στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν η αφορμή για τη διοργάνωση μιας ημερίδας στην πόλη της Καβάλας την Κυριακή 22 Οκτωβρίου, η οποία θα είναι αφιερωμένη στη μνήμη των Εβραίων της κατεχόμενης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την εκδήλωση διοργανώνει η Πρεσβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα, ενώ στη διάρκεια της ο Δήμος Καβάλας θα τιμήσει τους αδερφούς Χέρμαν και Τσάρλς Σπίρερ που ασχολήθηκαν με το καπνεμπόριο και ανέπτυξαν πολύ σημαντική φιλελληνική δράση. Η επιλογή της Καβάλας δεν είναι τυχαία, σημείωσε η Δήμαρχος στη συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Δημαρχείο. Το Φεβρουάριο του 2017, ο πρέσβης της Ελβετίας μέσω του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών πρότεινε να φιλοξενήσει η Καβάλα τις εργασίες μιας ημερίδας που θα διοργάνωνε η Ελβετική Προεδρία της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος ή αλλιώς ΆΙΡΑ, όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται. Η επιλογή της Καβάλας δεν ήταν, θα έλεγα, τυχαία, αφού έτσι συνδέεται το μαρτυρικό ιστορικό παρελθόν της Ανατολικής Μακεδονίας όχι μόνο με τις θηριωδίες των ναζιστικών στρατευμάτων κατοχής σε βάρος Εβραίων, αλλά και τα εγκλήματα που συντελέστηκαν από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής στις πόλεις της Καβάλας και της Δράμας, σε βάρος και Ελλήνων χριστιανών. Ο Δήμος Καβάλας θεώρησε ιδιαίτερα τιμητική την πρόταση αυτή. Is not an organization. It is, as the name says, International Holocaust Remembrance Alliance. Πρέπει να σας πω ότι ο ΆΙΡΑ, ο IHRA, δεν είναι οργανισμός του ναντίον, όπως φανερώνει το ίδιο το όνομα, δηλαδή Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος, πρόκειται για μία συμμαχία. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιότητα μέλους είναι ανοιχτή προς κάθε χώρα που ενδιαφέρεται. Who want to become a member must engage themselves to teach in their schools. Οι χώρες οι οποίες επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα μέλους πρέπει να δεσμευθούν ότι θα διδάσκουν στα σχολεία τους για το Ολοκαύτωμα. Πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι μαθητές θα γνωρίζουν τι είχε συμβεί τότε. Επιπλέον, οι χώρες που ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη πρέπει να διασφαλίσουν μέσα από τις δράσεις τους ότι ένα τόσο βάναυσο γεγονός όπως το Ολοκαύτωμα δεν θα επαναληφθεί ποτέ ξανά. 30 members and most come from Europe. Έχουμε περίπου 30 κράτη-μέλη. Τα περισσότερα μέλη μας είναι ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, έχουμε μέλη όπως ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αργεντινή και το Ισραήλ. Πρέσβεις, πρόξενοι και εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην περιοχή μας για ένα τριήμερο, να γνωρίσουν τις ομορφιές και την πλούσια ιστορία της Καβάλας και της Ανατολικής Μακεδονίας ευρύτερα. Ταυτόχρονα, η φιλοξενία των εργασιών του ΆΙΡΑ ήταν μια ευκαιρία να συνδέσουμε το ιστορικό παρελθόν της Καβάλας με την ακμάζουσα τότε εβραϊκή κοινότητα της πόλης.